Και από την πατάτα Νάξου που σε λίγο δεν θα την έχουμε για να τη φάμε, πάμε να δεις πώς είναι δυνατόν στην Χαλκιδική να τρώνε μύδια Ρουμανίας. Τα λέω σωστά, κύριε Σπύρο Τσιάρα, που είστε παραγωγός μυδιών και μάλιστα έχουμε σύνδεση από το καΐκι σας. Είστε στα ανοιχτά αυτή την ώρα. Καλημέρα, κύριε Τσιάρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή στην θάλασσα. Κύριε Τσιάρα, δεν σας ακούμε καλά. Θέλετε να βάλετε παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά στο... Ναι, έτσι, μπράβο, έτσι, καλύτερα. Τέλεια, τώρα ναι, ναι, σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Τσιάρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μέσα στη θάλασσα τώρα, στα μετατροφία μέσα, προσπαθούμε να βγάλουμε το καθημερινό τονάζ που θέλουμε να βγάλουμε για να καλύψουμε τις αγορές. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ γιατί έχουμε ένα φαινόμενο φέτος αυξημένης θερμοκρασίας των υδάτων εφόσον υπάρχουν και παρατηταμένοι καύσονες στην ατμόσφαιρα. Συναντάτε συχνά τώρα τελευταία. Αυτά τα νερά έφτασαν φέτος πρωτοφανές 32,5 βαθμοί μετρήσαμε και σε επιφανειακά και στα χαμηλότερα στρώματα της υδάτινης στήλης. Να έχουν πρόβλημα όλοι οι υδρόβιοι οργανισμοί, όλα τα όστρακα και τα ψάρια. Όλοι οι βιοπικιλότητα και οι χθειοπληθυσμοί επηρεάζονται από το φαινόμενο, το ταχύ φαινόμενο της τροπής του κλίματος μας από εύκρατο σε τροπικό. Οι καλλιέργειες των μυδιών έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα φέτος. Έχουμε χάσει πολλούς τόνους μύδια, γιατί το deadline της θερμοκρασίας των μυδιών είναι 27 βαθμοί, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, και εμείς, όπως σας είπα πριν, φτάσαμε στους 32. Πόσους τόνους βγάζατε τα προηγούμενα χρόνια και πόσο βγάλετε φέτος? Η Ελλάδα γενικά παράγει γύρω στις 40.000 τόνους μύδια, οι οποίοι εξάγονται όλοι εμπόρια. Ένα πολύ μικρό ποσοστό διακινείται χειμώνα-καλοκαίρι στα νησιά, στη Χαλκιδική, στους οριστικούς προορισμούς. Η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα καταναλώνουν πολύ μύδι. Τώρα τα τελευταία χρόνια και η Αθήνα καταναλώνει πολύ μύδι ελληνικό, που είναι αρίστης ποιότητας. Για την τιμή ποιότητα. Του, κύριε Τσιάρα, για την τιμή του, τι σημαίνει αυτό? Η τιμή του εννοείται τώρα τη στιγμή που υπάρχουν απώλειες. Ακριβώς, ναι. Και έχουμε απώλειες της τάξης του 80% αυτή ναι. τη στιγμή. Η τιμή του θα εκτοξευτεί πάρα πολύ, θα διπλασιαστεί, θα τριπλασιαστεί. Εννοείται, και αυτό δεν έχει να κάνει με θέμα κερδοσκοπίας, έχει να κάνει με το θέμα επιβίωσης των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν. Γιατί μια επιχείρηση που επένδυσε ένα χι χρηματικό ποσό για να βγάλει ένα συγκεκριμένο τονάζ, τη στιγμή που έχει χάσει το 80%, αναγκαστικά, υποχρεωτικά πρέπει να ανεβούν όλα τα υπόλοιπα για να μείνει η επιχείρηση σε λειτουργία. Κύριε Τσιάρα, είναι η πρώτη χρονιά που βλέπετε τέτοιες θερμοκρασίες εκεί στην περιοχή σας στη θάλασσα? Ναι, όχι, δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι η πρώτη τόσο έντονη χρονιά. Έχει ξαναγίνει πριν 3 χρόνια επί κοροναϊού, το οποίο τότε οι καύσονες είχαν επηρεάσει και τις χερσαίες καλλιέργειες, τα ελαιόδοντα και όλα αυτά, τα ζαρζαβά, τις ντομάτες, και υπήρχαν τάσεις... Για τη θάλασσα, για τη θάλασσα τιμές. Λέω. Ναι, το ίδιο και στη θάλασσα. Τότε τα ρίχναμε στον κοροναϊό, ότι νόμιζε ο κόσμος ότι είναι από τον κοροναϊό, αλλά ήταν από τις ζημίες που είχε κάνει ο καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Στη θάλασσα το έχουμε ξαναδεί αυτό, όχι αλλά... τόσο έντονα. Όχι τόσο έντονα. Υπάρχουν τάσεις να γίνεται πιο συχνά αυτό και με μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή, εσείς τώρα, κύριε Τσιάρα, υπάρχει περίπτωση να γυρίσετε πίσω και να μην έχετε καταφέρει να βγάλετε μύδια? Αυτό συμβαίνει. Πολλοί συνάδελφοι έχουν σταματήσει πλέον να προσπαθούν να βγάλουν μύδια. Έχουν χάσει όλη την παραγωγή τους. Έχουν σταματήσει τελείως. Εμείς προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι σώνεται. Είναι δύσκολα. Το κακό είναι ότι χτυπήθηκε από τη ζέστη και το γόνος, το οποίο το γόνος είναι ήδη μέσα, καλλιεργείται για την επόμενη χρονιά, για να γίνουν τα μύδια της επόμενης σεζόν, το οποίο και σε αυτό έχουμε 80% θνησιμότητα,
και το οποίο σημαίνει ότι και του χρόνου θα υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο κύριε προϊόν. Κύριε Τσιάρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε σήμερα να είναι μια διαφορετική μέρα και να γυρίσετε πίσω και να είναι τα δίχτυα σας γεμάτα. Η ζημιά έγινε, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Εμείς σας ευχόμαστε πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιάρα. Για πέσει κάπως η θερμοκρασία της θάλασσας. Είδες όμως. Κλιματική κρίση είναι εδώ και απειλή. Η λειψιδρία, πρόβλημα στην πατάτα. Τα μύδια εδώ δεν μπορεί ο άνθρωπος να ψαρέψει, γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες δεν μπορεί να ζήσει. Μα έχει γίνει τροπικό το κλίμα, όπως είπε και πολύ σωστά.